Νομίζω πρώτα-πρώτα ότι πρέπει να αποφύγουμε τον εννοιολογικό αχταρμά να χρησιμοποιούμε τον ίδιο όρο βία για τη δολοφονική επέμβαση της Χρυσής Αυγής στην καθημερινή ζωή της χώρας, στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, στο γιαούρτωμα του κυρίου Πάγκαλου ή στο τούρτωμα του συναδέλφου και σε μια μαχητική διαδήλωση ή, για παράδειγμα, στην άποψη που ακούστηκε από κόμματα της αριστεράς για το ποια πρέπει να είναι η έντονη αντίδραση σε κάποιο νόμο. Αυτά τα τρία πράγματα δεν είναι ούτε φαινομενολογικά, ούτε ο πλευράς ουσίας ίδια. Για παράδειγμα, είπατε, συγγνώμη, είναι η βία, το μαχαίρωμα, εντάξει, είπατε οι προπυλακισμοί, ας πούμε, και τα γιαουρτώματα κλπ. Λέω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον ίδιο όρο. Όχι, ακούστε τι λέω. Έχετε δει, για παράδειγμα, αυτές που διαμαρτύρονται κατά των κυριών φοράν γούνες. Και παίρνουν λοιπόν ένα μπουκάλι κόκκινη μπογιά και το χύνουν πάνω. Μάζω. Αυτό και στην πολιτική επιστήμη θεωρείται συμβολική βία και υπό όρους και στη δική μου επιστήμη του συνταγματικού δικαίου θεωρείται προστατευμένη αυτά πολιτική συμπεριφορά. Αυτά που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια, κύριε Κατρούγκα, λένε συμβολική βία. Λέω λοιπόν τώρα, λέω καταρχήν θα πρόβλημα μετά στην αξιολόγηση. Λέω κάτι στο οποίο συνάδελφε για λόγους ακριβολογίας. Μία μικρή παρέμβαση. Συνάδελφε μου, κύριε Φουλάγη, μια στιγμή. Ναι. Να απαντήσω όπως έλεγα στο γραφείο του Πρίτανη, είχε αρσενικό. Αν είχα τολμήσει και είχα δοκιμάσει, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Ωραία. Λέω το αυτονόητο. Αφήστε τον κύριο Κατρούγκα να απαντήσει συγκροτημένα και να απαντήσει. Θα σχολιάσουμε όσα λέει. Σας ακούω, κύριε Κατρούγκα. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω το αυτονόητο και μετά προχωρήσουμε στην αξιολόγηση διαφόρων ειδών που, κατά τη γνώμη μου, απλώς δεν μπορούν να προσδιορίζονται με το ίδιο όνομα. Αυτό είπα καταρχήν. Ότι το μαχαίρωμα του Παύλου Φίσα δεν είναι της ίδιας τάξης μέγεθος με τη συμβολική βία που μπορεί να έχει το γιαούρτωμα ενός πολιτικού και πολύ περισσότερο μια μαχητική διαδήλωση. Μάλιστα. Να θυμίσω ότι το ίδιο το Σύνταγμά μας επιβάλλει ή επιτρέπει τη βία όταν, για παράδειγμα, επιχειρείται κατάλυση του πολιτεύματος. Το άρθρο 120, παράγραφος 4 του Συντάγματος. Ελπίζω να μην έχουμε φτάσει εκεί. Δεν έχουμε φτάσει εκεί, όχι. Να πω επίσης, σε αυτό το άλλο επιχείρημα της ανυπακοής στους νόμους, ότι το ίδιο το Σύνταγμά μας επιβάλλει την ανυπακοή στους νόμους που δεν είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα, γιατί στο άρθρο 120, παράγραφος 2, λέει ότι οι Έλληνες οφείλουμε υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους που είναι σύμφωνοι με αυτό. Όχι στους άλλους νόμους που είναι αντίθετοι. Ναι, απλώς το θέμα είναι ποιος κρίνει. Συγκρίνεστε παρακαλώ. Ακούστε, να σας πω όταν κάτι. Όταν επιχειρείται η κατάργηση του Συντάγματος, κύριε Κουτρούγκαλε. Δεν το είπατε όλο το άρθρο του Συντάγματος. Επιτρέψτε μου τουλάχιστον το Σύνταγμα να το ξέρω εξίσου καλά δεν μέσα. Δεν το είπατε όλο, να το πείτε όχι, όλο μέχρι το τέλος. Όλο το είπα, συνάδελφε. Να πω επίσης το εξής. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις όταν οι θεσμοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τις κοινωνικές εντάσεις που έχουμε βία και στις δημοκρατίες. Στο Μπέρκλεϊ, στις καταλήψεις του Μπέρκλεϊ και της Κολούμπια, είχαμε νεκρούς. Και το εκεί 1968. Λοιπόν. Ακριβώς. Φράουλες και αίμα. Φράουλες και αίμα. Φράουλες και αίμα. Όταν. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν είχαμε δύο δημοκρατικές κοινωνίες. Για να πολέμουμε εμείς τώρα. Κύριε Πάγκαλε, το 68, όταν ξυλωνόταν η Ρίκη Ζας στις οδομαχίες ανάμεσα στους καταληψίες της Σορβόνης και στα ΣΕΡΕΣ, δεν υπήρχε εκεί ούτε πόλεμος, ούτε ήταν δικτατορικό το καθεστώς. Λέω απλώς ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η κοινωνική ένταση δεν μπορεί να καναλιζαριστεί μέσα σε θεσμούς και εκεί δεν είναι θέμα καταδίκηση ή όχι της βίας, γιατί βία έχουμε και από τις δύο μεριές. Δεν είναι βία η νοημοποιημένη βία της αστυνομίας όταν διαλύει με χημικά μια διαδήλωση. Γιατί λοιπόν λέμε ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου προέρχεται. Κύριε Κατρούγκα, δεν είναι βία αυτή. Δεν έχουμε συμφωνήσει από την εποχή του διαφωτισμού ότι αυτό που προσδιορίζει το σύγχρονο κράτος είναι το μονοπόλιο της νόμιμης βίας. Ναι, απολύτως έτσι. Δεν είμαστε πίσω, δηλαδή ακριβώς. Δεν είμαστε στην εποχή του Φάρου Έστρου, το πιστόλιο καθένας. Απολύτως έτσι, αλλά υπάρχει μονοπόλιο νόμιμης βίας. Άρα δηλαδή τα χημικά της αστυνομίας και το Καλάζνικοφ των πυρήνων της φωτιάς δεν είναι ισοδύναμα. Όχι, αλλά ξέρετε τι κάνετε τώρα. Επιβεβαιώνετε την αρχική μου παρατήρηση. Ότι όταν λέμε. Επιτρέψτε μου. Επιβεβαιώνετε την αρχική εννοιολογική μου παρατήρηση ότι όταν λέμε καταδικάζουμε τη βία από όπου προέρχεται, έχουμε εξαιρέσεις. Έχουμε την νομιμοποιημένη βία. Έχουμε τη βία που προέρχεται σε άμυνα. Αν πάνε να βιάσουν τη γυναίκα σας, θα αντιδράσετε. Έχουμε τη βία που μας επιβάλλεται. Τον φασισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα όπλα το τζακίσαμε. Ο πόλεμος είναι η πιο ακραία μορφή βίας. Και κανείς δεν τον επιλέγει. Αλλά εκεί μας επιβλήθηκε. Και υπάρχουν περιπτώσεις που και στο λαό επιβάλλονται. Περιπτώσεις που δεν μπορεί να αντιδράσει παρά μόνο με τη βία. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άρα, αν μπούμε σε μια περιπτωσιολογία. Το είπατε σωστά. Σε πρώτα θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά δεν θα συμφωνήσω. Αν μπούμε σε μια περιπτωσιολογία, δεν θα φτάσουμε τελικά. Κάθε περίπτωση να την κρίνουμε
ad hoc και να ενδεχομένως να σαν περίπτωση μόνη της και να βρίσκουμε ελαφρυντικά υποσημειώσεις. Να πούμε ότι και ο Ρουπακιάς που πήγε με το μαχαίρι εκνευρισμένος ήταν, ξέρετε, είχε χάσει ο Ολυμπιακός. Το αντίθετο. Όταν έχασε ο Ολυμπιακός, θα φάγε 4 να σφάξει τον άνθρωπο. Το αντίθετο. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο βία για αυτό που γίνεται στο πανεπιστήμιο ή όταν το πάμε περικυκλώνει τη Μεγάλη Βρετανία ή ένα κουρασγερόπλιο ή όταν έχουμε μια μαχητική διαδήλωση. Εκεί κάνουμε μια ιδεολογική αλχημία. Βαφτίζουμε με τον ίδιο όρο δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Βαφτίζουμε κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι έκφραση δικαιώματος, το να αντιστεκόμαστε εκεί που αισθανόμαστε ότι υπάρχει καταπίεση. Με κάτι που έκφραση είναι έκφραση δικαιώματος, κύριε συνάδελφε, η ομοιρία επί εξάωρο του Πρίτανη και των Συγκλητικών. Σας λέω, λέω λοιπόν ότι ακριβώς αυτό που λέτε το έλεγε ο Πρίτανης στο Κολούμπια, όταν έλεγε ότι οι φοιτητές το μόνο δικαίωμα συμμετοχή που θα είχαν. Όχι, επιτρέψτε μου, αυτό μην διακόπτετε. Σας λέω το εξής. Ότι γιατί λέμε φράουλες και αίμα, γιατί ο Πρίτανης στο Κολούμπια έλεγε ότι το μόνο για το οποίο πρέπει να έχουν γνώμη οι φοιτητές είναι τι γεύση θα έχουν τα παγωτά στην καντίνα. Αυτοί διαμαρτυρήθηκαν και κατέλαβαν το γραφείο του. Μπορεί να διαφωνείτε ή να συμφωνείτε. Σας λέω λοιπόν όμως ότι εγώ εκείνη την εποχή δεν θα ήμουν με τον Νίξον, θα ήμουν τους φοιτητές. Κύριε Κατρούγκαλε, και εσείς λοιπόν θα πρέπει να αξιολογήσετε. Κύριε Κατρούγκαλε, γιατί νομίζω ότι εδώ εκ των παρόντων δεν ξέρω πώς θα τα κάνεις με τον Νίξον. Τώρα με ποιους είστε, κύριε συνάδελφε. Τώρα είμαι με αυτούς που διεκδικούν τα δικαιώματά σας. Όμηρο τον Πρίτανη και τους Συγκλητικούς επί 6 ώρες ή με τους άλλους. Αυτό που λέτε ομοιρία, κύριε συνάδελφε. Ή με τους ομοίρους. Ας πούμε άρα με την περίπτωση μιας κατάληψης. Για να μιλάμε ακριβολογώς. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Όταν ζήτησα, κύριε Κατρούγκαλε, να πάω στην τουαλέτα και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου είπαν κατουρίστε στα μπουκάλια. Δεν ακούω την ερώτηση. Είναι ντροπή. Κύριε Χρυσπολάκη, να τους στηρίζει. Δεν μπορούν να συνεδριάσουν. Έχουμε στην Ελλάδα, στα ελληνικά πανεπιστήμια, συμβούλια διοίκησης. Είμαι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης στο Πανεπιστημίο μου. Ωραία. Πολλά από αυτά τα συμβούλια διοίκησης δεν μπορούν να συνεδριάσουν σε ένα χώρο πανεπιστημιακό. Πρέπει να νοικιάσουν μια αίθουσα ξενοδοχείου, να συνοηθούν μεταξύ τους, λες και κάνουν μια κρυφή συνεδρίαση. Γιατί άραγε, λέτε, συμβαίνει αυτό. Και συμβαίνει, δεν πιστεύω να συμβαίνει κυρία σε κανέναν άλλο. Θυμάμαι τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου. Ναι. Μαζί με τον κύριο Φωτόπουλο της Γενόπ ΔΕΗ να διαλύει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ γιατί θεωρούσε ότι έπρεπε να το κάνει. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να ξεφεύγουμε από τα όρια. Ναι, σας άκουσα. Αν θέλετε να μου απαντήσετε στο ερώτημα. Θα σας απαντήσω στο ερώτημα. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που σήμερα με βάση την τυπική νομιμότητα αποτελούν πλημελήματα. Η κατάληψη είναι ένα από αυτά. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις που θα θεωρήσω δικαιολογημένη πράξη πολιτικής συμπεριφοράς την κατάληψη ενός δημόσιου κτηρίου ή την διάλυση μεμονωμένα ενός συμβουλίου διοίκησης. Δεν το θεωρώ σαν μια γενικευμένη συμπεριφορά, αλλά όπως το 19ο αιώνα το δικαίωμα στην απεργία, για παράδειγμα, ήταν παράνομο, αλλά οι κοινωνικοί αγώνες το επέβαλαν σαν ένα συνταγματικό στο τέλος δικαίωμα, έτσι και εγώ θεωρώ ότι μερικές φορές η κοινωνία πρέπει να αντιδρά, ακόμα και αν αυτό είναι έξω από τα θεσμικά όρια που συγκεκριμένα. Ποιο είναι το όριο σε αυτό και ποιος το βάζει το όριο. Η κοινωνία. Μόνο η κοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Η κοινωνία ή ο νόμος. Μόνο η κοινωνία. Ξέρετε γιατί. Σας είπα την περίπτωση του δικαιώματος στην απεργία. Η απεργία όλο το 19ο αιώνα όχι απλώς ήταν παράνομη, ήταν ποινικοποιημένη. Όποιος απεργούσε δεν έχανε να πάει στη δουλειά του. Ο νόμος έλεγε. Όχι, για να καταλάβω. Συγγνώμη, κύριε Κατρούγκαλος, δεν κάνει ειδική ανάλυση. Λέει κάτι πάρα πολύ πιο σοβαρό από αυτό. Λέει ότι κάθε άσκηση δικαιώματος μπορεί να είναι χωρίς κανένα περιορισμό. Κύριε Πρετεντέρη, ασκείται εκ των ότι υπάρχουν όρια. Το Σύνταγμά μας μιλάει για αντικατακτηριστικότητα των δικαιωμάτων. Ο κύριος Κατρούγκαλος προσπαθεί να πάρει κομμάτι αυτό, να πιάσει να το αναλύσει, να το κόψει σε κομματάκια. Κύριε Κατρούγκαλε, τα πράγματα είναι απλά. Μέσα στα πανεπιστήμια ασκείται βία, η οποία πολλές φορές έχει απειλήσει ανθρώπινες ζωές. Την καταδικάζετε, ναι ή όχι? Υπάρχουν οι συνάδελφοί σας καθηγητές, των οποίων η ζωή έχει απειληθεί. Έχουν χτυπηθεί. Θα μπορούσαν κάλλιστα να τους είχαν ανοίξει το κεφάλι και να ήταν νεκροί. Τι μας λέτε τώρα, το καταδικάζετε, ναι ή όχι? Όχι, βέβαια. Κύριε Μικελάκη, ναι ή όχι? Κύριε Μικελάκη, το καταδικάζετε. Δεν είμαι πολιτικός. Τι μου λέτε? Κολακεύετε τους φοιτητές σας και δείχνετε απαράδεκτη ελαφρότητα. Κυρία Τριανταφύλου, σας λέω ότι εσείς επικαλείστε τη συγγραφική σας ιδιότητα τώρα. Λοιπόν, ακούστε να σας πω το τελευταίο κόλλημα επιχείρημα, κύριε Πάγκαλε. Το επιχείρημα μου λοιπόν είναι το εξής. Πάντως εγώ απάντησα. Ένας-ένας, κύριε. Συγγνώμη, έκανα μια ερώτηση. Ένας άλλος καταδικάζει. Δεν απάντησε. Ο κύριος Πάγκαλος τώρα. Πολιτεύεστε στα πλαίσια του Πανεπιστημίου, όπως όλοι οι ομοιοί σας, και κολακεύετε κάθε κακός. Γιατί σας ψηφίζουν. Γιατί σας ψηφίζουν τώρα.
Ελάτε τώρα. Ποιοι είναι οι ομοίοι μου, κύριε Παγκαλή? Η συμπεριφορά σας είναι αλήθεια. Το Πανεπιστήμιο έτσι, κύριε Πετρούκαλη. Δεν σας άκουσα. Η συμπεριφορά σας είναι αλήθεια. Εγώ θα σας κάνω μια απλή ερώτηση. Να την ακούσω. Έχω το δικαίωμα εγώ να έρθω στο Πανεπιστήμιο σας και να εκφράσω τις απόψεις υπέρ της υφισταμένης πολιτικής που ασκείται από την κυβέρνηση της χώρας. Βεβαίως και έχετε το δικαίωμα. Α, ωραία. Αν με ρωτήσετε τώρα όμως. Από τους τραπούκους. Όχι, θα σας απαντήσω καθαρά. Οι οποίοι είναι οπαδοί και μαθητές σας. Και σας ακούνε από τους και ενθουσιάζονται. Ότι αν θα σας γιουχαΐσουν καθώς θα έρχεστε. Και δημιουργείται μια αυλή. Όχι, ακούστε, θα σας απαντήσω. Σαν αυτή που έχετε δημιουργήσει ήδη. Ακούστε, γιατί μου έγινε μια ερώτηση. Είστε ελεύθερος να έρθετε να μιλήσετε. Αν θα σας γιουχαΐσουν καθώς θα έρχεστε. Συγγνώμη μου, αυτό είναι το ακριβές ανάλογο της εποχής που ο κόσμος σας χειροκροτούσε στον δρόμο. Όπου εκτίθεται λοιπόν στην πολιτική, θα πρέπει να απολαμβάνει του έπαινου όταν του χρειάζεται, του ψόγου, ακόμα και της καζούρας, όπως σας αξίζει και εσάς, κύριε Πάγκαλε, ως εκπρόσωπο του συστήματος αυτού που έριξε τη χώρα στα βράχια. Και εσάς σας αξίζει, η καζούρα, κύριε Κατρούμπελε. Έχετε καταντήσει το ελληνικό πανεπιστήμιο σκουπίδι. Εσείς, κύριε Πάγκαλε, έχετε καταντήσει τη χώρα ενάκρα του σκουπιδότοπου. Και έχετε εσείς και το πολιτικό σύστημα. Η χώρα έγινε σκουπίδι. Επειδή η παιδεία έγινε σκουπίδι. Και δεν αναγνωρίζετε τουλάχιστον, σας δίνετε το δ το οποίο έχει οδηγήσει το πολιτικό σύστημα της χώρας σε πλήρη αναξιοπιστία. Εμένα δεν με ξέρει ο ελληνικός λαός, κύριε Κατρούγκαλε. Ενώ σας εκλέγουν οι μειοψηφίες των οργανωμένων τραμπούκων. Μπορείτε να πάρετε μια ταβέρνα, κύριε Πάγκαλε. Γι' αυτό είσαστε καθηγητής και γι' αυτό είσαστε αυτό που είσαστε. Δεν συμφωνώ με αυτές τις γενικές. Εγώ είμαι πρόσωπος του ελληνικού λαού επί 32 χρόνια. Δεν είστε πλέον, κύριε Παγκαλή, ακριβώς για τον ελληνικό λαό. Κατάλαβε τον ρόλο που επιτελούσε αυτό το πολιτικό σύστημα. Και η μοναδική νέμεση που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι ακριβώς απαλλαγήκαμε από πολιτικούς σαν και εσάς. Αμάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε, εγώ θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτές τις γενικεύσεις για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Όπως παντού υπάρχουν τμήματα και ελληνικά πανεπιστήμια που είναι πολύ καλά, ή καλά, ή μέτρια, ή κακά. Ωστόσο, έχουμε ένα ζήτημα με την εφαρμογή των νόμων στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Να το αναγνωρίσουμε καταρχήν και να πούμε ότι το έχουμε το πρόβλημα. Η αντίδραση σε ένα άδικο νόμο είναι δικαιολογημένη, κύριε συνάδελφε. Μπορεί να υπάρχει ένας νόμος, αν δεν μας αρέσει, προσπαθούμε να τον αλλάξουμε. Με το να μην τον εφαρμόζουμε τον νόμο. Κύριε Ρεπούση, εγώ έκανα μια ερώτηση στον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν έχω γεννήσει ακόμα. Ποιο προσδιορίζει το άδικο και το αντισυνταγματικό? Η κοινωνία. Πώ διανατάσσει ο κύριο Κατρούγκαλο? Σα παρακαλώ. Αφήστε με να κάνω την ερώτηση. Η κοινωνία την εκφράζει ο Κατρούγκαλο, κύριε Παρακαλώ. Κύριε Κατρούγκαλο, μου χρειάζεται. Κύριε Κατρούγκαλο, ακούστε να κάνω την ερώτησή μου. Πώ αποφασίζει η κοινωνία? Κύριε Ρεσπολάκη, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Λοιπόν, κύριε Κατρούγκαλο, ρωτώ εδώ και 10 λεπτά. Ποιος θα αποφασίζει αν ένας νόμος είναι αντισυνταγματικός, άδικος, καπιταλιστικός και ό,τι άλλο θέλετε? Η κοινωνία, μου λέτε. Λέω πολύ σωστά. Με ποιες διαδικασίες? Θα σηκώνει το χέρι, θα μαζευόμαστε πλατεία συντάγματος, ή θα ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια όπως είναι στη δημοκρατία? Όταν οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος δεν μπορούν να επιβληθούν, ακριβώς γιατί το πολιτικό σύστημα φοβάται ότι η αντίδραση της κοινωνίας, θα σας εξηγήσω. Το κλασικό παράδειγμα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Η απεργία το 19ο αιώνα. Είναι ποινικό αδίκημα. Πάλι η απεργία πηγαίνει φυλακή. Δεν προσπαθώ να αποφύγω. Αφήστε με να πω το επιχείρημα. Η απεργία λοιπόν, μολονότι είναι παράνομη, μολονότι ποινικοποιείται, ασκείται. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί πια η αστυνομία να πιάνει τους απεργούς και να τους πηγαίνει φυλακή, γιατί η κοινωνία αντιδρά. Και αυτό δεν το δέχεται. Αυτό που περιγράφεται όμως είναι χάος. Ακριβώς. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Η καταλήψα σχολεία. Η καταλήψα σχολεία είναι αυτή τη στιγμή πλημέλημα. Ο εισαγγελέας γιατί δεν επεμβαίνει? Ακριβώς δεν επεμβαίνει γιατί θεωρεί ότι εάν επέμβει στη Λαμία, κατά τη γνώμη μου, κακός. Κατά τη γνώμη μου, εναντίον του αισθήματος της κοινωνίας. Από τη μια ρωτάτε γιατί δεν επεμβαίνει. Κύριε Ρεπούση, θέλετε εσείς να επεμβαίνει ο εισαγγελέας στα σχολεία και να συλλαμβάνει παιδιά? Όχι, δεν είπα αυτό. Απλώς σας διόρθωσα στο ότι δεν επεμβαίνει. Όχι, επεμβαίνει μία φορά και δεν θα συλλαμβάνει. Θέλω να καταλάβω. Κύριε Πρεντέ, αυτό περιγράφεται σε τι απέχει από τη ζούγκλα. Όχι, γιατί πιάνει διαφορά. Διότι η κοινωνία επιβάλλει στην εξουσία την θέλησή της. Οι Αμερικανοί. Πώς την μιλάνε... επιβάλλει, κύριε Κατρούγκαλε, δεν μου το είπατε αυτό. Θα σηκώνουν το χέρι, θα τους δέρνουμε, θα τους δένουμε, θα καταλάβουμε τη Βουλή, μπίπ, τον μπίπ τη Βουλή. Θέλετε πώς θα το κάνουμε αυτό? Κατάληψη να πηγαίνουν φυλακή.
Ορίστε. Θέλετε παιδιά που κάνουν κατάρτιση στο σχολείο τους να πηγαίνουν φυλακή. Δεν θέλω καθόλου. Στη Λαμία αυτό έγινε. Ο εισαγγελέας για πρώτη φορά. Τι μοιάζει έγινε στη καλύτερη. Λαμία. Εγώ σας ρωτώ. Μου λέτε η κοινωνία λοιπόν, κρίνει τι είναι το συνταγματικό, τι είναι το νόημο και τι είναι το δίκαιο. Και ρωτώ. Πώς. Και δεν έχω ούτε μία απάντηση. Όχι, μου λέει να το κρίνει και δεν έχω ούτε να ρωτήσω κάτι. Σύμφωνα με τη λογική του, ο κύριος Κατρούγκαλ ουσιαστικά. Αν γίνεται να συζητήσουμε. Αν η κοινωνία, κύριε Κατρούγκαλ, πιστεύει ότι κάποιοι μετανάστες δεν πρέπει να υπάρχουν και αρχίζουν και τους επιτίθεται αυτό κατά τη γνώμη σας, έτσι όπως μας το είπατε, νομιμοποιείτε. Όχι, όχι κύριε Κατρούγκαλε, το επιλέγουμε. Κύριε Κατρούγκαλε, αντί να μπείτε στην ουσία, αν μου επιτρέπετε, αντί να μπείτε στην ουσία, μου μιλάτε για το 19ο αιώνα, για την Αμερική του Νίξον, μας μιλάτε. Εδώ υπάρχει στην κοινωνία συγκεκριμένα φαινόμενα. Σας ρώτησα προηγουμένως, μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχει βία. Βρέθηκαν μολότοφ, βρέθηκαν όπλα, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν χτυπηθεί, που παρατρίχα έχουν γλιτώσει το θάνατο. Τα καταδικάζετε, ναι ή όχι? Σας είπα προηγουμένως, κύριε Μιχελάκη, τι? Ότι οποιαδήποτε μορφή βίας, η οποία δεν έχει κοινωνικό αντίκρισμα, την καταδικάζω. Τα μακερώματα και αυτά είναι εκτός.